Διεθνή συνάντηση στην Ελλάδα οδηγών και αυτοκινήτων για το θρυλικό ράλι Ακρόπολης που θεωρείται από τους σημαντικότερους και σκληρότερους αυτοκινητιστικούς αγώνες του κόσμου. Αυτό αποδεικνύεται εξάλλου και από το ότι από τα 132 αυτοκίνητα που ξεκίνησαν, εγκατέλειψαν από την πρώτη κιόλας μέρα τα 30, μεταξύ των οποίων και το αυτοκίνητο του Σουηδού Valtegard, που ήταν ο νικητής του 24ου και 26ου Ράλι Ακρόπολης. Από την αρχή σχεδόν ήταν κοινό μυστικό ότι ο αγώνας θα εκρίνεται στις διαδρομές στην Πελοπόννησο, που είναι ιδιαίτερα σκληρές και για τους οδηγούς και για τα οχήματα. Στις διαδρομές στην Πελοπόννησο, δηλαδή μέχρι Γήθιο και από εκεί μέσω Σπάρτης, Τρυπόλεως, Άργους και Ναυπλίου στο Γαλατά απέναντι από τον Πόρο, πήραν μέρος 43 αυτοκίνητα. Τερμάτισαν τα 22, τα οποία μεταφέρθηκαν με τους οδηγούς τους στο Φάληρο με οχηματαγωγό και από εκεί στο Παναθηναϊκό στάδιο. Νικητές του 28ου Διεθνούς Ράλι Ακρόπολης ανεδείχθησαν οι Φινλανδοί Άρι Βάτανεν και Άλεν, που κατέκτησαν αντιστοίχως την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Ακολούθησαν η Μέτεγκα Ιταλία, Φρεκλέν Γαλλία και Μέχτα Κένια. Η Ελλάδα έκανε μια δυναμική παρουσία με τον Γιώργο Μοσκού και τον Γκάρλο στην 6η και την 7η θέση.